Οι γιορτές νεολαίας 2015 λαμβάνουν χώρα στην Ξάνθη από τις 6 Μαΐου έως τις 12 Ιουνίου. Αποτελούν μακροχρόνιο θεσμό που δίνει την ευκαιρία να αναδειχθεί η δημιουργικότητα και φαντασία των νέων. Θεατρικές παραστάσεις, εικαστικά και μουσικά δρόμενα, διαλέξεις, ενημερωτικό υλικό για ευαισθητοποίηση των συμμαθητών, τους γονέων και συμπολιτών δείχνει τη ζωντάνια και δημιουργικότητα των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όπως ξέρετε, κάθε χρόνο στα πλαίσια των γιορτών νεολαίας, εμείς παρουσιάζουμε όλα τα προγράμματα τα οποία γίνονται στα σχολεία. Τι είναι αυτά τα προγράμματα, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, το κοινό μας. Είναι προγράμματα τα οποία δράσεις, δηλαδή μάλλον, το πούμε καλύτερα έτσι, που κάνουν μαθητές μας σε θέματα μουσικής, θεατρικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις στο χώρο του Δημοτικού Αμφιθεάτρου, θέματα περιβαλλοντικά, ενεργός πολίτης για την αειφορία. Τα παιδιά φυτεύουν σε χώρους του σχολείου τους, επίσης δημιουργούν πάλι στο σχολικό τους χώρο. Έχουμε μία εκδήλωση που κάνουμε από κοινού με τον Αρκτούρο. Θα δουν εικαστικές δημιουργίες των παιδιών, δημιουργίες από πυλό, ζωγραφική, φυλάδια, αφίσες, περιοδικά και έντυπο υλικό, το οποίο έχουν να διανύμουν πάνω σε αυτή τη θεματολογία. Έτσι, δηλαδή, επίσης έχουν ασχοληθεί με τον κινηματογράφο, έχουν ασχοληθεί με θέματα, όπως σας είπα, κατά του εκφοβισμού και έχουν ένα πολύ ωραίο και σπουδαίο υλικό για να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο. Και η κορύφωση αυτών των εκδηλώσεών μας θα είναι την Παρασκευή, 8 η ώρα το πρωί, 8 Μαΐου, συγγνώμη, από τις 10.30 θα ξεκινήσουμε στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης μέχρι το μεσημέρι και όσα παιδιά θέλουν μπορούν να συνεχίσουν το απόγευμα και το Σάββατο. Δηλαδή, Παρασκευή και Σάββατο αυτό το διήμερο θα παρουσιάσουν στο κοινό της πόλης μας όλες αυτές τις δημιουργίες που κάνουν μέσα από τα προγράμματά τους αυτά. Και θα λήξει με μια συναυλία που μαζί με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Η Αγάπη θα παρουσιάσουμε πρώτα μαθητικά συγκροτήματα και στη συνέχεια το συγκρότημα Κόζα Μόστρα με την ευθύνη βέβαια του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών, αυτό ο οποίο έχει ενεργήσει γι' αυτό. Εκεί θέλουμε να ανταμείψουμε τους μαθητές μας και να τους ψυχαγωγήσουμε και για όλα αυτά που έχουν κάνει όλα τα παιδιά, αλλά και για όσοι μαθητές των γενικών λυκείων και ΕΠΑΛ συνέβαλαν στο θέμα του εθελοντισμού και στην αιμοδοσία. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα σε δύσκολους χρόνους να ευαισθητοποιούμε σε θέματα αλληλεγγύης, κοινωνικής προσφοράς, καλλιτεχνικής προσφοράς, ώστε οι μαθητές μας να γνωρίζουν τον πολιτισμό τους, να δημιουργούν πάνω σε αυτά, να αλλάζουν πρακτικές και στάσεις ζωής. Νομίζω ότι όλα αυτά τα μηνύματα αφορούν τους ίδιους, τους γονείς, αλλά και όλη την τοπική κοινωνία. Μέσα από καινοτόμες δράσεις ενεργητικής και βιωματικής μάθησης των προγραμμάτων, καθώς και αγωγής σταδιοδρομίας, στόχος είναι οι νέοι να αναπτύσσονται ψυχοκοινωνικά, να καλλιεργούν την αισθητική και δημιουργική τους έκφραση, να ευαισθητοποιούνται σε σχέση με το περιβάλλον, ώστε μέσα από τις δράσεις αυτές να αυξήσουν την αυτοεκτίμησή τους, να μάθουν καλές πρακτικές απέναντι στους συνανθρώπους τους, να αναπτύσσουν υγιείς φιλικές σχέσεις, την αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό, να διαχειρίζονται αειφορικά και ολιστικά το περιβάλλον, να αξιολογούν και εκτιμούν τις πολιτιστικές αξίες, να δημιουργούν και υιοθετούν θετικές τάσεις για τη ζωή γενικότερα.